Καλημέρα. Σήμερα έχουμε Κυριακή 7 Φλεβάρι. Βρίσκομαι σε ένα πευκοδάσος με Χαλέπιος Πεύκη, Πίνους Χαλεπένσης. Βιότοπος όπου αγαπάει να εμφανίζεται το τριχολόμα τεραίου ή τριχολόμα μυομίκες. Πρόκειται για μανιτάρι μικρού μεγέθους, συνήθως το καπέλο του γίνεται από 5 έως 8 εκατοστά, σπανίως μεγαλύτερο. Συμβιώνει με διάφορα είδη πεύκης, όπως είναι το Pinus halepensis, το Pinus nigra και κάποια άλλα. Εδώ βλέπουμε πως εμφανίζεται σε μεγάλες αποικίες από πολλά καρποσώματα, συνήθως συμφυή. Βλέπουμε εδώ πως βγαίνουν πολλά μαζί. Όπως είπαμε, μανιτάρι μικρού μεγέθους, σπανίους μεσαίου. Η πυλιοδερμίδα του είναι κάπως χνουδωτή, ινώδες, γκριζοπή, καφετιά, με κυματιστή περίμετρο, σπανίως κολποτή. Πάντα στο κέντρο γίνεται πιο σκούρο, σπανίως με έναν αυλίβο. Ελάσματα λευκοπά, γκριζοπά. Σχετικά αραιά, διχαλωτά. Μία εφαπτόμνα στο πόδι. Πόδι κυλινδρικό έως και τη βάση. Το συγκεκριμένο δεν κάνει δαχτυλίδι. Λευκό. Δεν μεταχρωματίζεται στο τρίψιμο. Ούτε η επιδερμίδα του, ούτε το πόδι, ούτε τα ελάσματα. Σάρκα λευκή, λευκοπή, η οποία δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο. Συνήθως η βάση του ποδιού ισχωρεί βαθιά στο έδαφος, σπανίως διογκωμένη. Εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο, επειδή ζορίστηκε, το πόδι έχει διονγκωθεί, έχει ανοίξει δηλαδή. Εμφανίζεται καλοκαίρι και φθινόπωρο κυρίως, σπανίως χειμώνα. Περισσότερο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
παρόμοια είδη φαγόσιμα υπάρχουν αρκετά, αλλά και τοξικά. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παλαιότερα θεωρούνταν ως ένα φαγόσιμο νόστιμο είδος, περιζήτητο. Πρόσφατες μελέτες όμως από κάποιους Κινέζους επιστήμονες το αναδείξανε ως τοξικό. Σε μακρά κατανάλωση του συγκεκριμένου είδους επιδρά τοξικά στον οργανισμό του ανθρώπου.